σέντρα, κόβεται, ο Κοφίδης κερδίζει, σουτάρει λίγο out. Ο Μπριλής κάνει τρίπλες, κερδίζει κόντρες, φτάνει στη γωνιά της περιοχής, shoot out. Γίνεται η σέντρα, ο Αμπαζής κακό τελείωμα, είναι και offside. Ο Παντελής Σούκας ριπλάρει, ο Κουφούδης στο έδαφος. Ο Χατζηχρυσοδούλου εκτελεί, ο Κουφογιάννης στην περιοχή. Δύσκολο σουτ, γκολ 1-0 ο Πύργος με τον νεαρό, αλλά πολύ καλό Κουφογιάννη, 1-0 ο Πύργος ο 37. Ο Κοφίδης κόβεται η πάσα, ο Σταμάτης ποδιάς επιστρέφει, σουτ του Κοφίδη out. Ο Αμπαζής παλεύει, κερδίζει κόντρες, η τελευταία τον αδικεί. Ο Αμπαζής εντράρει, έρχεται ο Κοφίδης, πλασάρει 1-1 στο 49, ισοφαρίζει γρήγορα ο Ατρόμητος. Ο Παντελής Σούκας ριπλάρει, σουτάρει, αποκρούει ο Σαλαλές. Ο Μίζερος εντράρει, αποκρούει ο Σαλαλές, ο Αμπαζής σουτάρει, αποκρούει ο Σιρήμης, κρατά το 1-1 στο 58. Ο Χατζηχρυσοδούλου μπαίνει, σεντράρει, λάθος ο Χαβιάρας, δεν την βρίσκει ο Κορατής, μαζεύει ο Χαβιάρας στο 61 αυτή η φάση. Ο Κοφίδης σεντράρει, ο Σούκας ο πρωτοδοκάρι, σλώνει τον Αμπαζή, πλασάρει, 1-2 στο 64 μπροστά ο Ατρόμητος με τον Αμπαζή, δύσκολα τα πράγματα για το Πυργή. Η μπάλα στο σταμάτη ποδιά, σουτ ωραίο, out. Ο Κοφίδης, σεντράρει, πετάγεται ο Παντελής ο Σούκας, δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά είναι πάντα εκεί ο σπουδαίος επιθετικός. Ο Μίζερος σεντράρει, ο Σαλαζές που κρούει, ο Παντελής ο Σούκας πλασάρει out. Σαραντάκης, Παντελής Σούκας, σταμάτης ποδιάς, ο Σούκας πλασάρει 3-1 στο 74, ο Παντελής κύπησε την τρίτη φορά, τις δύο προηγούμενες φορές είχε προειδοποιήσει. Ο Μίζερος περνάει, ο Κοφίδης αφήνει το σούτ του Σαραντάκη πάνω από την εστία out στο 76. Ο Κουφούδης, ο Μπριλής, χέρι στο Σίμω Σούκα, πέναλτι δίνει ο Λιβανίδης. Παίρνει μερικά μέτρα φόρα ο Μπριλής, ξεγελάει το Χαβιάρα, 2-3 στο 89 ο Πύργος. Το παιχνίδι ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, προηγηθήκαμε, καθόλου να προηγηθούμε με 1-0. Κλείσαμε το ημίχρονο προηγούμενο μπροστά με 1-0. Πήγαμε στα αποδυτήρια, έφυσα στους παίχτες, ευχαριστούμε την προσοχή τους για το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, κοίταξα, όταν υπάρχει κούραση και αναγκάζεσαι κάθε Κυριακή να μαζεύσεις κάποια παιδιά ή να συμπληρώσεις να παίξεις, αυτά γίνονται. Η κούραση είναι μεγάλη υπόθεση και εκεί πιστεύω ότι στερούμε πάρα πολύ. Εντάξει, το πρωτάθλημα τελειώνει. Όπως φαίνεται, ο Πύργος θα υποβιβαστεί. Βλέπεις μέλλον σε αυτή την ομάδα? Μέλλον βλέπω στην ομάδα. Έτσι, η ομάδα έχει αρκετούς προσφαιριστές οι οποίοι σας είπα ότι σήμερα με το αριστερό μπακ το παιδί ήταν η πρώτη φορά που ήθελα να παίξει μαζί μας. Δεν είναι φαντάρος για αυτά. Ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά στο 40 και μετά κουράστηκε, δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Υπάρχουν παιδιά που είναι πάρα πολύ καλά, υπάρχει υλικό. Απλώς πρέπει να μάθουν ότι πρέπει να αρχίσουν να κατεβαίνουν στην ομάδα, να βοηθήσουν. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πάει ο Πύργος πολύ καλύτερα στον χρόνο.
Εντάξει, όπως είδε Στέφανε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, από πλευράς ποιότητας μπορώ να πω ότι δεν ήταν και το καλύτερο παιχνίδι, αν και προσπαθήσαμε εμείς σαν Ατρόμητος να παίξουμε την μπάλα που ξέρουμε. Το άσχημο ήταν ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν βγήκαν οι φάσεις, δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ. Αντίθετα, ο Πύργος σε μια προσπάθεια πέτυχε το 1-0. Η διαφορά φάνηκε μετά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου παίξαμε κάτω την μπάλα, παίξαμε σωστά, κατευθείαν έγινε ανατροπή σε 1-3. Χαλαρώσαμε λίγο στο τέλος και δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Πιστεύω ότι τα παιδιά του Ατρομήτου πολλές φορές αδικούν τον εαυτό τους, την ποιότητά τους και την ποδοσφαιρική αξία τους, και αυτό το δείχνουν σε ορισμένα παιχνίδια, όπως παράδειγμα με τη Θύελλα, με τον Όμηρο, και σήμερα πήγανε να το αποδείξουν πάλι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά φαίνεται το συνειδητοποίησαν στο ημίχρονο στην ανάπαυλα και μπήκαν μέσα στο δεύτερο και καθάρισαν το παιχνίδι. Καλή συνέχεια στο Πύργο και καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες.